Ο Παιδείας είπε ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ και με το θέμα γενικά της παιδείας από τον υπηαγωγείο. Εμείς θα ασχοληθούμε όχι με τον υπηαγωγείο, εντάξει. Ναι. Γελάω γιατί είναι όλα αυτά. Μουσική εκπαίδευση, για υπάρχουν διάφορα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε τόσο. Δεν υπάρχει επιτροπή, δεν υπάρχει χορευτική. Πού νόμιζε το πει. Στη μουσική, αφού σου αρέσει η μουσική. Καλά, εντάξει, θα μιλήσουμε τώρα για το μουσικό σχολείο. 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Μεγάλωσε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Μωσαΐδου, είναι η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κυρία Μωσαΐδου. Υπάρχουν ακόμα μουσικά σχολεία, εγώ νομίζω ότι τα έφαγε η κρίση. Υπάρχουν 42 σχολεία, μουσικά σχολεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τα οποία δίνουν όλα ένα μεγάλο αγώνα για να κρατηθούν ζωντανά και δημιουργικά όπως είναι. Γιατί μιλάμε για άκρος δημιουργικά σχολεία. Αλλά μυστικό αρκούδι παίζει μουσική. Άμα αρχίσουμε να κόβουμε έτσι από εκεί, ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το τι μας έχουν κόψει. Από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κάποιες ώρες μαθημάτων. Αυτή τη στιγμή λειτουργούμε με 42 ώρες μαθημάτων, σε σχέση με το περσινό ή το μέχρι πέρυσι πρόγραμμα που ήταν 45 ώρες. Να πούμε λίγο δύο λόγια για το τι είναι και πώς λειτουργεί ένα μουσικό σχολείο. Αυτό είναι από τις μουσικές του σχολείου. Αυτό είναι από την πρόβα τσενερά, αλλά από αυτό που θα δει ο κόσμος το δήμερο αυτό που έρχεται. Έχει ήχο, Έχει και ήχο. Θα το συζητήσουμε λίγο πιο στη συνέχεια. Πείτε μας λίγο όμως, τι προσφέρει ένα μουσικό σχολείο, πώς λειτουργεί ένα μουσικό σχολείο. Το μουσικό σχολείο είναι ένα δημόσιο σχολείο. Είναι γυμνάσιο και λύκειο και παρέχει την γενική και μουσική εκπαίδευση. Αυτό τι σημαίνει, ότι ένα παιδί που έρχεται στο μουσικό σχολείο παρακολουθεί όλα τα μαθήματα που κάνει και οποιοδήποτε μαθητής στην Ελλάδα και έχει επιπλέον κάποιες ώρες για τα μουσικά μαθήματα. Ένα πλήρες πρόγραμμα όσον αφορά τη θεωρία αλλά και την πρακτική. Δηλαδή και μάθημα και εργαστήρια, ας το πούμε. Και του δίνουν και ένα προβάδισμα, του κάνουν κάποια βήματα τέλος πάντων οι μαθητές εκεί για τις περαιτέρω σπουδές τους πάνω στη μουσική, έτσι. Σύμφωνα με τον νόμο, τον ιδρυτικό νόμο των μουσικών σχολείων, είτε έτσι είτε αλλιώς, στόχος είναι η κατάρτιση και η προετοιμασία των μαθητών, ακόμη και αυτών οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μια επαγγελματική κατεύθυνση. Ή μια άλλη επαγγελματική κατεύθυνση. Ή μια άλλη, γιατί ένα παιδί που θέλει να γίνει γιατρός, θέλει να γίνει μηχανικός, θέλει να γίνει λογιστής, παραδείγματος χάρη, μπορεί κάλλιστα επίσης να έρθει στο μουσικό σχολείο, να έχει όλη τη μουσική παιδεία, αλλά να δώσει εξετάσεις για να μην είναι ένας γιατρός, ο οποίος ξέρει και από μουσική που είναι πάρα πολύ ωραίο. Ξέρει πολύ καλή ηλεκτρονική κεφαλή. Βεβαίως, και έχουμε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα, κυρίως έρχονται παιδιά που θέλουν να συνεχίσουν μετά σε πανεπιστημιακό επίπεδο τις μουσικές τους σπουδές. Αλλά υπάρχουν κυρίως και παιδιά, ας πούμε, έχετε γιατρούς που βγήκαν και ήταν απόφοιτοι σχολείου σας. Βεβαίως. Θα μιλήσω για παιδιά σημερινά. Έχουμε φοιτητή, ο οποίος σπουδάζει νομική και είναι και συνθέτης συγχρόνως. Και μάλιστα πρόσφατα κέρδισε και κάποιο βραβείο σε κάποιον διαγωνισμό που κάναμε. Πολύ ευχαρίστως μια άλλη φορά. Ναι. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε στα επίκαιρα. Το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, παρά τις δυσκολίες, κλείνει 20 χρόνια λειτουργίας. Το γιορτάζει. Ο 958 είναι χορηγός σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και η ιατρία πάντα παρούσα. Φυσικά. Είναι στην Πηλαία. Στην Πηλαία, στο τέρμα των λεωφορείων. Είναι πολύ εύκολο να πας. Παίρνεις το 11 και σε αφήνει εκεί πέρα μπροστά. Δεν έχει μια μεγάλη κούβα εκεί πέρα. Λοιπόν, και ετοιμάζουν δύο μέρες εκδηλώσεων. Με παραστάσεις όπως μουσική πινακοθήκη του περιθωρίου. Διαβάζω τους τίτλους γιατί έχουν έτσι ένα ενδιαφέρον. Αλλά και το σύνολο μουσικές του κόσμου διαβάζω εδώ θα παίξει. Είναι μόνο μέσα από τα παιδιά και τους μαθητές του σχολείου, έτσι. Ναι. Όλες οι εκδηλώσεις που δίνει το μουσικό σχολείο και που είναι πολλές στον αριθμό. Και φέτος βέβαια που γιορτάζουμε και τα 20 χρόνια, ακόμη περισσότερες, θα σας πω λίγα λόγια μετά. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνονται προς τα έξω, στην πραγματικότητα είναι το αποτέλεσμα της εργασίας μέσα στο σχολείο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει κάποιος και να μας κάνει παραγγελία, παίξτε μας αυτό, χρειαζόμαστε αυτή τη συναυλία. Σωστό. Όχι. Ναι, φυσικά. Είναι αποτέλεσμα ολόκληρης της χρονιάς, η δουλειά που γίνεται μέσα στην τάξη και η δουλειά που γίνεται στα σύνολα. Γιατί έχουμε την ιδιομορφία, κάποιο μάθημα, το μάθημα των συνόλων που λέγεται, να είναι εκείνη η χρονική περίοδος μέσα στη σχολική μας τη ζωή που ενώνει όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την τάξη, είτε είναι γυμνάσιο είτε είναι λύκειο, και με βάση κάποια μουσική γραμμή, κάποια απόφαση τέλος πάντων που παίρνετε στην αρχή της χρονιάς, δουλεύουν μέχρι που να δώσουν στο τέλος και την παράστασή τους. Εγώ όχι, με τις γενικές παιδείες. Είστε γενικές παιδείες. Πάντως θα θέλαμε να σας έχουμε καθηγήτρια. Είστε πάρα πολύ ήρεμοι. Αποβολές δεν ρίχνετε από ό,τι καταλαβαίνω. Είστε τη δημοκρατική σχέση με τα παιδιά. Υπάρχουν πολλά παιδιά που θέλουν να είμαι περισσότερο τη πρόληψη παρά. Έχει μεγάλη ζήτηση το μουσικό σχολείο. Έχει μεγάλη
μεγάλη ζήτηση, ναι, και γίνονται σε όλα τα μουσικά, όχι μόνο στο δικό μας βέβαια, εξετάσεις το Μάιο-Ιούνιο για τα παιδιά που θα μπουν στην πρώτη τάξη και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για τα παιδιά που θέλουν να μπουν στο σχολείο μέχρι και την πρώτη ηλικίου, ανάλογα με τις κενές θέσεις που θα δημιουργηθούν. Κύριε Μουσαίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να πάνε όλα καλά. Εμείς είμαστε εδώ, σας βοηθάμε όποτε χρειάζεται. Έτσι με τη... Και να μας λέτε για τα παιδιά, να τα γνωρίσουμε, να κάνουμε έτσι μια... Πολύ ευχαριστώ, σαν και ήδη τα βλέπετε. Ναι. Είναι μια ομάδα που δουλεύει όλο το χρόνο διάφορες μουσικές του περιθωρίου, δηλαδή πιάνουν από τάγκο, φάντο, τζαζ, beatbox και διάφορα. Μάθατε εσείς, θέλατε, δεν θέλατε. Η αρχική ονομασία ήταν Ρεμπέτικο Τάγκο. Σ' αρέσει. Πολύ ωραία. Είναι μια ομάδα που ξεκίνησε πέρυσι με την ονομασία Ρεμπέτικο Τάγκο και συνέχισε φέτος ανοίγοντας πέρυσι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαρήκαμε που σας γνωρίσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Από χθες το βράδυ είμαστε όλοι από ΕΛ και Κύπρος. Σας αφιερώνω.